Σας περιγράψω λιγάκι πώς έβλεπα τον άνθρωπο με την ελπίδα. Ο άνθρωπος είναι εδώ, εδώ που είναι το αριστερό μου χέρι. Και εκεί στην άκρη, είναι το δεξί μου χέρι, βλέπει τον εαυτό του. Και λέει, ελπίζω κάποια στιγμή να γίνει αυτή η ένωση. Ψάχνω να βρω πώς θα γίνει αυτή η ένωση, μου φαινόταν αδύνατο. Γιατί εδώ είναι κύλο από κάτω. Και ακούστε τη Σοφία. Μου λέει, μείνε από εδώ. Μένω. Τι ελπίζω. Κάτι που θέλω να γίνει. Άρα με την ελπίδα το απομακρύνω. Να μην γίνει. Οπότε μου λέει, μείνε εκεί και απομακρύνσου εσύ. Και δείτε πώς έγινε η ελπίδα. Ισορροπία. Και λέει, είσαι ελεύθερη, πλούσια, ισορροπημένη, δυνατή και αγκαλιάζει την αγάπη. Αυτό είδα. Άρα το κύλο που δημιουργείται με την ελπίδα, ελπίζω ότι αυτό το μήνα θα κάνω τόσες δουλειές. Τίποτα. Αν όμως μείνω εδώ, τότε ισορροπώ. Αυτό κάνω. Μένα σε μένα. Όταν μείνω σε μένα, η οντότητα δεν μπορεί να μου κάνει κάτι, γιατί δεν υπάρχει άρνηση. Χωρίς την άρνηση δεν μπορεί να σε έχει. Άμα μείνει σε σένα, δεν υπάρχει άρνηση. Οπότε βλέπεις τώρα τη Χριστίνα και λες, αυτή γνωρίζει. Okay. Εγώ γιατί δεν γνωρίζω. Άρα αντί να πας σε αυτή τη διαδικασία, πας και λες, για ελάτε να πάρω ισχύ για να την πολεμήσω. Και στην ουσία πολεμάς τη δική σου άρνηση και την κάνεις, λέει, αυταπάρνηση. Δηλαδή τη μεγαλώνεις. Οπότε όσο μεγαλώνεις την άρνησή σου, τόσο εσύ μικραίνεις. Έτσι είναι η ανθρωπότητα. Οπότε ο άνθρωπος χρειάζεται τώρα να δει τις οντότητες, να τις αναγνωρίσει, να ακούσει τις φωνές μέσα του. Ξέρετε πώς λένε οι οντότητες το Κύριο? Τζέσους. Αυτό άκουγα. Τι είναι αυτό, λέω? Ιησούς, έξω από εδώ. Έτσι κάνουν οι οντότητες. Το θετικό σου, σου το κάνουν αρνητικό. Και βέβαια αυτό το κάνουν επειδή εσύ το επιτρέπεις. Εσύ αρνείς εσένα με ό,τι έχεις. Κοντός, ψηλός, αδύναμος, δυνατός, ό,τι έχεις. Οπότε εκείνες έχουν χώρο και κάνουν ό,τι θέλουν. Τώρα που άνοιξε αυτή η πλευρά, χρειάζεται ο άνθρωπος να έρθει περισσότερο σε επίγνωση της καθημερινότητάς του. Δηλαδή,
Λέω, εγώ σήμερα θέλω να μαγειρέψω 3 πράγματα. Και κάθομαι στην καρέκλα. Παλιά θα έτρεχα. Κάθομαι. Λέω, τι ώρα είναι, 2:20. Και εγώ θέλω 4:30 να έχω τελειώσει. Και αρχίζω να κάνω τις δουλειές μου. 4:20 είχα σκουπίσει, είχα στρώσει και το τραπέζι. Είχα τελειώσει τα φαγητά μου. Και είχα και μία ψυχική ηρεμία μέσα μου. Επειδή εγώ το θέλησα αυτό. Άρα όταν εγώ θέλω κάτι και αρχίζω και ζω τη στιγμή, χρειάζεται να κάνω αυτό που σας είπα. Να κάτσω λίγο, να δω τι θέλω να κάνω. Όχι να τρέχω για να δω τι θέλω να κάνω. Να κάτσω να δω τι θέλω να κάνω. Τότε θα ακούσετε μέσα μια φωνή που θα λέει σήκω, τρέξε, δεν προλαβαίνεις. Έχουν αρχίσει οι οντότητες και κάνουν πάρτι. Γιατί αρνείσαι το χρόνο σου. Ενώ χρειάζεται να πας και να πεις έχω 2 ώρες. Αυτές χρειάζεται να χρησιμοποιήσω και να ολοκληρώσω. Τότε αυτές οι 2 ώρες είναι πάρα πολλές. Όταν είσαι μες στο νου σου, οι 2 ώρες είναι 6. Όταν είσαι σε σένα, οι 2 ώρες είναι 2 ώρες. Έχουν μια πραγματικότητα. Οπότε χρειάζεται να ερχόμαστε στην επίγνωση της στιγμής. Θα δείτε πολλές φορές να σκέφτεστε τι θα κάνετε αύριο. Πριν ακόμα τελειώσει το σήμερα. Το τι θα κάνω αύριο θα το δω το πρωί. Θα το δω. Δεν θα το σκεφτώ. Το οποίο αύριο είναι για το αμέσως επόμενο 2-3 ώρες. Δεν είναι αύριο από τις 8 μέχρι τις 12. Αυτό το ξεχνάτε. Δηλαδή μικραίνει ο χρόνος για να μπορείς να βλέπεις. Όσο θα μικραίνει ο χρόνος και εσύ θα βλέπεις, τόσο οι οντότητες απομακρύνονται, γιατί οι οντότητες σου παίρνουν το χρόνο. Άρα το χρόνο το χρειαζόμαστε, μας είναι χρήσιμος. Και όσο εμείς θα είμαστε παρόντες, εκείνες θα είναι απόντες. Η αλήθεια είναι ότι μου έκανε και εμένα εντύπωση σήμερα το ότι τις έβλεπα όλες θηλυκές. Οπότε σήμερα είδα ότι η αρσενική ενέργεια είναι αυτή που δίνει την εντολή και η θηλυκή ενέργεια είναι αυτή που την παίρνει. Αυτά από μένα. Με χειροκροτήσετε, χθες με χειροκροτήσανε. Αυτά.